Στο ανάδειξε το σήμερα ο Δημήτρης Λάμπρου. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Άννα. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Είσαι λοιπόν διευθυντής του Βιωτία Plus, δημοσιογράφος, χρόνια πολλά, σωστά? Σωστά. Και συγγραφέας πρόσφατα. Και, ναι, άρτη συγγραφέας. Δημοσιογράφησα αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Κατόπιν κυρίως επειδή θεωρώ ότι προέβλεψα τη λέλαπα που ενέσκυψε, αναχώρησα για τη Λιβαδιά, όπου έχω την τιμή να διευθύνω ένα αρκετά δημοφιλές site, το Vyotia+.gr. Και ταυτόχρονα, σε σχέση με τους συγγραφέας που είπες, ξαναγύρισα στα βασικά και στα πολύτιμα και στα θεμελιώδη. Στην ιστορία, στη γλώσσα, στην ποίηση. Διοργανώνουμε έναν πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό μέσω του Βιωτία Plus στον διαγωνισμό υλικών και τώρα και στη λογοτεχνία. Είναι τα υλικά που πιστεύω ότι θα αξιοποιήσουμε, θα χρειαστούμε και εγώ βάζω τη δική μου συνεισφορά για την αναγέννηση της χώρας. Έχεις δημοσιεύσει αρκετές μελέτες ιστορικού περιεχομένου και μια σειρά άρθρων για την ελληνική γλώσσα. Ναι, ασχολούμαι, έχω φτιάξει ένα τομέα δημοσιογραφικό που θέλω να πω και στους συναδέλφους ότι έχει αποβεί ιδιαίτερα δημοφιλής για την διάσωση της γλώσσας και για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Έχω σχετικές σπουδές, είμαι πολιτικός επιστήμων και προσπαθώ με μετριοπάθεια, με δημοσιογραφική αποστασιοποίηση να προσεγγίσω τα φαινόμενα της γλώσσας και της ιστορίας με τρόπο ώστε να είναι ωφέλιμα προς το κοινό μου. Από μια άποψη πια τα θεωρώ περισσότερο ωφέλιμα από τις δηλώσεις των μεγαλοσχημώνων και των διαφόρων παραγόντων του δημοσίου βίου. Δηλαδή, είναι και μια μορφή αντίσταση στην έκπτωση των αξιών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και στο χώρο μας. Έχουμε λοιπόν τώρα σήμερα στο ανάδειξέ το να παρουσιάσουμε το σύντομο χειμώνα της ληστοκρατίας. Ναι. Από τις εκδόσεις Λεξίτυπων και θέλεις να μας μιλήσεις για τον Νταβέλη, Κακαράπη και Καλαμπαλίκη. Ναι, είναι μια τεράστια ιστορία. Στην πραγματικότητα ξεκινάει από δύο παρατηρήσεις ιστορικές, δημοσιογραφικές. Η μία αφορά στην καθολικότητα της ληστείας ως φαινομένου και η άλλη αφορά στην αποδοχή που την χάνουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι, παρότι υπήρξαν νομοί εγκληματίες, ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Είναι εκείνο που ονομάζουμε κοινωνική ληστεία, το φαινόμενο της κοινωνικής ληστείας, και είναι μια μελέτη του, δοσμένη με λογοτεχνικό τρόπο. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον. Που ασχολείται με την κοινωνική ληστεία. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, σε δεύτερο επίπεδο, είναι το πλαίσιο. Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, όταν και αναδείχθηκαν οι πιο φημισμένοι από τους ληστές, δηλαδή ο Νταβέλης, ο Κακαράπης και ο Καλαμπαλίκης, είναι οι πιο φημισμένοι από τους Έλληνες ληστές. Στη Γαλλία, αν πείτε Νταβέλης, ισοδυναμεί με τη λέξη ληστής. Έχει περάσει το λεξιλόγιο τους σχεδόν. Και το πλαίσιο λοιπόν αυτό θα το πω εν συντομία. Την εποχή που αυτοί αναδείχθηκαν, και αυτό ήταν μια ερώτηση που ξεκίνησα να ερευνώ την εποχή, η Ελλάδα βρίσκεται υποκατοχή. Είναι η πρώτη κατοχή, είναι η εποχή στην οποία βγήκε το όνομα κατοχή. Η Ελλάδα είχε καταληφθεί από τους Αγγλογάλλους για να μην συμμετάσχει στον εξελισσόμενο το 53-54-55-56 κρημαϊκό πόλεμο. Οπότε η φήμη τους οφείλεται κατά ένα μέρος στο ότι θεωρήθηκαν από το λαό αντιστασιακοί εις βάρος της κατοχής. Ο ίδιος ο Νταβέλης απήγαγε έναν Γάλλο αξιωματικό και τότε πλέον και ακόμα και η Βασίλισσα Μαλία λέγεται ότι αναφώνησε ζήτω του Νταβέλη και τα λοιπά. Τώρα, το συγκεκριμένο βιβλίο παίρνει αφορμή από μια πολύκροτη απαγωγή μετά την απαγωγή του Γάλλου Λοχαγού και ενώ έχουν υποσχεθεί στα ληστρικά σώματα αμνηστία, αλλάζει η κυβέρνηση και η απόφαση αυτή δεν υλοποιείται. Τότε ενώνονται
10 συμμορίες και επιχειρούν μια καταδρομική επιχείρηση στη Χαλκίδα, όπου απαγάγουν τα τρία παιδιά, τρεις συγγενείς ενός μεγαλοπολιτευτή της εποχής, του Νικολού Βουδούρη, ο οποίος ήταν ο αντίστοιχος, δεν θέλω να πω όνομα, σαν να ήταν κάποια πολιτική οικογένεια πολύ μεγάλη, με υπουργούς, με δημάρχους κτλ. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε, ενώ τότε άφηνε τον απλό κόσμο στο έλεος των ληστών. Άρχισε ένα άνθρωπο κυνηγητό άνευ προηγουμένου. Ταυτόχρονα οι ληστές στην απελπισία τους συνέχισαν τα χτυπήματα με σκοπό να επιτύχουν την αμνηστία και δημιουργήθηκε εκείνο που λέμε ληστοκρατία. Όλη η Ανατολική Στερεά ήταν μια περιοχή στην οποία το κράτος διατηρούσε την εξουσία του μόνο εντός των πόλεων. Στην Ήπεθρο κυριαρχούσαν οι ληστές. Αυτός ο χειμώνας του 55-56 που κατέληξε τον Ιούλιο του 1856 στην καταστροφή των μεγάλων συμμοριών, τον ονομάζω σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας, γιατί πράγματι, όπως σου είπα, η εξουσία πραγματική ήταν στα χέρια των ληστών και των πολιτικών τους πατρώνων, διότι υπάρχει η πολιτική διάθεση της ληστείας, η οποία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, θέλω για τους θεατές σου να το εξηγήσω λίγο αυτό, το μικρό σημείο, ότι μια καταδρομική επιχείρηση στη Χαλκίδα από 70 ληστές, πολύ δύσκολα μπορούν να την κάνουν και τα ΛΟΚ επιτυχημένοι. Που σημαίνει ότι για να την κάνουν 70 απίθαρχοι αυτεξούσιοι και άντρες σκληροί και τα λοιπά, σημαίνει ότι υπήρχε σχέδιο, κάλυψη και όλα αυτά τα οποία φαντάζεται ο καθένας. Ποια είναι τα συναισθήματα που προκαλούνται στον αναγνώστη διαβάζοντας το βιβλίο αυτό? Οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 1850 είχαν αντίκτυπο σοβαρό στην Ελλάδα με μία μεγάλη έκταση ανεργία. Στα στρώματα τα ποιμένες και οι αγρότες ήταν οι περισσότεροι, αλλά η μειωμένη ζήτηση δημιουργούσε προβλήματα και ευνόησαν το φαινόμενο της ληστείας, αλλά ακόμα περισσότερο το ευνόησε η αποτυχημένη εξέγερση στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο, η οποία επίσης είναι αποσιωπημένη από την ελληνική ιστοριογραφία, το 1854, όπου πολλοί ληστές πήγαν εθελοντές εκεί με σκοπό να κερδίσουν με το σπαθί τους την αμνηστία. Όταν απέτυχε η επανάσταση, η εξέγερση, επέστρεψαν και φυσικά εκτός νόμου τέθηκαν σε καταδίωξη και συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι μια αλληλουχία που ένας σημερινός άνθρωπος πιστεύω ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της σκληρότητας και της ανασφάλειας του να μην μπορείς να βγεις έξω τη νύχτα, ας πούμε. Έτσι, ήταν δεδομένη κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς. Επίσης, θέλω να πω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν το προλαβαίνει το βιβλίο, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Όταν κατεστάλλει αυτό το κίνημα, η ληστοκρατία, την επόμενη χρονιά κατέφθασε στην Ελλάδα η πρώτη Τρόικα. Αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, εγκαταστάθηκαν στα ελληνικά υπουργεία, πήραν στα χέρια τους τους λογαριασμούς για να εξετάσουν γιατί η Ελλάδα δεν εξυπηρετούσε το δάνειο του Όθωνα από το 1833. Και μέχρι την έξωση του Όθωνα, η Ελλάδα ξανάζησε, δεν το λέγανε μνημόνιο τότε, το λέγανε κάπως αλλιώς, αλλά ξανάζησε αυτές τις συνθήκες της δημοσιονομικής προσαρμογής με απολύσεις, με τεράστια φορολογία, με μείωση του λαϊκού εισοδήματος και όλα αυτά τα γνωστά. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε. Έτσι, έχουμε κοινά σημεία πάντα. Πολλά κοινά σημεία και μάλιστα στο επίπεδο το που ίσως ευνηδιάζει τους απλούς ανθρώπους, στο επίπεδο που
υπάρχει μια όσμωση, μια μεταξύ πολιτικής εξουσίας και εγκλήματος. Mm-hmm. Εμείς ξέρουμε από τη δουλειά μας ότι αυτό υπήρχε πάντα σε ένα βαθμό. Όταν έρχεται η κρίση, αυτό γίνονται ακόμα πιο στενοί οι δεσμοί της εξουσίας με το έγκλημα. Για λόγους διατήρησης του παλαιού καθεστώτος, το οποίο και τότε ήταν σαφρό και τώρα πιθανότατα είναι εξίσου σαφρό. Mm-hmm. Πάμε λίγο να διαβάσουμε ένα απόσπασμα που να θα μας έχεις υποδείξει. Θέλεις εσύ, θέλεις εγώ να το διαβάσω? Θέλω εσύ να το διαβάσεις. Ωραία. Θα διαβάσει ένα απόσπασμα στη σελίδα 234. Μιλάει ο Καλαμπαλίκης. Ο Καλαμπαλίκης, θέλω να πω ότι αν κάποιος από τους ληστές που έχουν όνομα αξίζει τον τίτλο του Βασιλέως των Ωραίων, ήταν ο Καλαμπαλίκης, διότι εκτός το ότι έδρασε πολύ περισσότερα χρόνια από τους άλλους, και όταν λέμε πολύ περισσότερα εννοούμε τρία. Δεν είναι πολύ γνωστός, νομίζω. Δεν είναι πολύ γνωστός, όντως. Όμως ήταν, όπως λέει ο δάσκαλός μου, ο κύριος Κολιόπουλος, ήταν ο νοημονέστερος ανάμεσα στους ληστές και αρχηγός, επειδή πλέον είχε εισέλθει πολιτική, είχαν εισέλθει συμφέροντα ξένων δυνάμεων, κομματικά συμφέροντα κτλ. Δεν γινόταν αρχηγός ο πιο νταΐς, ο πιο παλικαράς. Έπρεπε να έχεις διπλωματικές ικανότητες, ηγετική στόφα κτλ. Ο Καλαμπαλίκης θεωρείται από τα στοιχεία που μας παραδίδονται ότι ήταν ο πραγματικός βασιλεύς των Ωραίων, και εδώ σε αυτό το απόσπασμα που έχω διαλέξει νομίζω ότι θέτει ένα αίτημα που είναι διαχρονικό στην ελληνική κοινωνία και που οι προηγμένες κοινωνίες σε ένα πλαίσιο 95-98% το έχουν λύσει, ενώ η Ελλάδα ακόμα καθυστερεί και καθυστερεί κακώς. Να το διαβάσω λοιπόν. Βεβαίως. Και να το κατανοήσουν καλύτερα και οι τηλεθεατές. Ο Καλαμπαλίκης ένιωσε ένα τσίμπημα ζήλιας για τον εντυπωσιακά διαυγή τρόπο με τον οποίο ο σύντροφός του Δέτσικας όχι μόνο έθετε αλλά και διευκρίνιζε μεγάλα ζητήματα. Και ίσως επειδή το έκανε αυτό κοιτάζοντας τα μάτια της Σκεύω. «Όλα αυτά που λέτε», είπε ο αρχικαπετάνιος, «δεν έχω εγώ τη γνώση για να τα κρίνω. Απ' τα λίγα που ξέρω όμως, λέω ότι όλα είναι ανάλογα με τη θέση αυτού που μιλάει. Ο πλούσιος θέλει ησυχία για να προκόβουν οι δουλειές του και να αυγαταίνει τα λεφτά του. Ο πολιτικός θέλει φτώχεια για να κάνει χατήρια και να κερδίζει ψήφους. Ο στρατηγός θέλει τους ανθρώπους υγιείς για να έχει στράτευμα. Αλλά ο γιατρός τους θέλει άρρωστους για να έχει λίρες. Ο ληστής θέλει ρεντίφικο για να κερδίσει αμνηστία. Και ο παπάς θέλει φόβο για να πάρει με αλαματένια τάματα. Ο Κοσμάκης είμαι σίγουρος, αν προλάβαινε να σκεφτεί, το μόνο που θα ήθελε θα ήταν απαλλαγή από όλους αυτούς τους αγύρτες. Άρα, βγάνω το συμπέρασμα με το απλό μου μυαλό, ότι η απόλυτη αλήθεια που να ικανοποιεί όλους δεν μπορεί να βρεθεί. Εκείνη όμως που εύκολα μπορεί να βρεθεί και να ενώσει τους ανθρώπους, τους Έλληνες, να πούμε, είναι αυτό που αστοχήσατε. Και που κάθε άνθρωπος, από τον τελευταίο χωριάτη μέχρι τον βασιλιά, μπορεί να το ξεχωρίσει. Και αυτό είναι το δίκιο. Που όλοι το βλέπουν και όλοι το ξέρουν, ακόμη και αν για το συμφέρον τους υποστηρίζουν το άδικο. Αν θα μπορούσε να είναι μια τίμια εξουσία, έπρεπε οι πολιτικοί να βάζουν μπροστά το δίκιο. Τη δικαιοσύνη, όπως λένε οι γραμματιζούμενοι. Τη δικαιοσύνη που λείπει από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Ένας παπάς, αφού πήρε το τάμα μου, τις λίρες που του έδωσα για το μοναστήρι που μου είπε για να με παρηγορήσει ότι ο Άγιος Αυγουστίνος, που τον έχουν πολύ πολλούς στην Ευρώπη, είχε πει: «Αν απουσιάζει δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία παρά οργανωμένη ληστεία?» Στην Ελλάδα, που η δικαιοσύνη απουσιάζει από την πρώτη στιγμή, σημαίνει ότι οι πολιτικοί είναι ληστές, σαν εμάς, και μας κατατρέχουν γιατί ζητάμε μερίδιο και τους χαλάμε το πλιάτσικο. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε. Διαχρονικό. Τουλάχιστον. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Στην πραγματικότητα έρχονται εποχές οξίας κρίσης για λόγους θεσμών ή οικονομικούς, στις οποίες αποκτά νέο περιεχόμενο το αίτημα για δικαιοσύνη κοινωνική, αλλά και θεσμική δικαιοσύνη. Έτσι, στην Ελλάδα μην ξεχνάμε ότι λείπει και η θεσμική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Θέλεις να μας μιλήσει για τα επόμενα σχέδια? Να σας πω ότι έχω στη μέση ένα θεατρικό έργο, το
το οποίο έχει σημασία, γιατί το λέω ότι το έχω στη μέση, γιατί αφορά την κρίση που διέρχεται η Ελλάδα και δεν μπορώ να το τελειώσω, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει η κρίση, αλλά ότι η κρίση είναι μπροστά μας. Α, θα πηγαίνει μαζί με την κρίση, το θετικό έργο. Νομίζω ότι, νομίζω ότι είμαστε σε... μάλλον τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και ένα δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να το πω για να αυτοδεσμευτώ και εγώ για να το κάνω. Έχω ξεκινήσει ένα βιβλίο σε μια κεντρική ιδέα και οι πρώτες 20 σελίδες για το δίστομο, για τη σφαγή του διστόμου, το οποίο επίσης το θεωρώ ένα χρέος τιμής, όπως θεωρούσα και το σύντομο χειμώνα της Ληστοκρατίας που, όπως γράφω, ήθελα να γράψω για αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους ήταν πιο σκληρή από το θάνατό τους. Είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε τόσο ακραίες οριακές συνθήκες, τόσο απελπισμένοι. Αυτά είναι τα σχέδιά μου. Καλή και φυσικά το Βιωτία Plus να δυναμώσει Plus, βεβαίως, ναι, ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Ληστοκρατία εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα επόμενα και στο Βιωτία Plus. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ.